Η προστασία της υγείας του λαού μας σε αυτές τις συνθήκες απαιτούν να προχωρήσει άμεσα η επίταξη ιδιωτικών μονάδων, η ένταξή τους στον γενικότερο, στον κρατικό σχεδιασμό. Και όταν λέμε επίταξη, εννοούμε επίταξη. Να επιταχθούν νοσηλευτικά κρεβάτια, χειρουργία, εργαστήρια, όλες οι μέρη του ιδιωτικού τομέα μαζί με το προσωπικό τους και να τεθούν σε πλήρη κρατικό έλεγχο. Να επιταχθούν οι μεγάλες διαγνωστικές μονάδες, τα διαγνωστικά τεστ για τον κορονοϊό να γίνονται σύμφωνα με τα επιστημονικά κριτήρια και τις κρατικές κατευθύνσεις, να ενταχθούν υποχρεωτικά οι ιδιώτες γιατροί και ιδιαίτερα οι ειδικότητες της πνευμονολογίας και της παθολογίας στο σχέδιο ενίσχυσης των δημόσιων νοσοκομείων και κέντρων υγείας, να αξιοποιηθούν για την περίθαλψη του λαού που δεν απαιτείται νοσηλεία στα ιατρεία τους και με κατοίκον βεβαίως επισκέψεις. Να επιταχθούν όλα τα αναγκαία υλικά υγιεινής, προστασίας, εξοπλισμού για την ενίσχυση των δημόσιων μονάδων υγείας και των υγειονομικών. Να προμηθευτούν τα νοσοκομεία με όλα τα αναγκαία μέσα που ζητάνε οι ίδιοι οι υγειονομικοί που γνωρίζουν καλύτερα από τον καθένα τι χρειάζεται εδώ και τώρα. Να ανοίξουν όλες οι ΜΕΘ, να γίνουν οι προσλήψεις όλου του αναγκαίου υγειονομικού προσωπικού. Αυτή είναι η απαραίτητη αυτή τη στιγμή δέσμη προτάσεων. Στηρίζουμε με όλες μας τις δυνάμεις την πανελλαδική μέρα δράσης που προκήρυξε η Ομοσπονδία των Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδας για την Τρίτη της 7 του Απριλίου. Και επειδή κάθε τρεις και λίγο μιλάτε για το αρνητικό παράδειγμα της Ιταλίας και πώς εμείς θα το αποτρέψουμε, σας λέμε πάρτε τώρα μέτρα προστασίας της ζωής των εργαζομένων, όλα τα μέτρα υγιεινής και ασφάλειας στα εργοστάσια, σε άλλους εργασιακούς χώρους, όπου οι εργαζόμενοι συνοστίζονται χωρίς μέτρα προστασίας, χωρίς καν να τηρούνται από την εργοδοσία οι απαραίτητες κατευθύνσεις των υγειονομικών επιστημόνων, που είναι και κρατικές κατευθύνσεις αυτή τη στιγμή. Πάρτε μέτρα στα νοσοκομεία, στα σούπερ μάρκετ, στα μέσα μαζικής μεταφοράς, για να αποτραπεί ο συνοστισμός. Πάρτε μέτρα προστασίας των στρατευμένων, των μονίμων στελεχών των ενόπλων δυνάμεων, των εφέδρων μας που συνοστίζονται στα στρατόπεδα με τεράστιες ελλείψεις και πολύ μεγάλα προβλήματα. Υλοποιήστε τις 11 προτάσεις που έχουμε καταθέσει στον τομέα αυτών το ΚΚΕ, καθώς επίσης αξιοποιήστε τις 37 ερωτήσεις που κατέθεσε εδώ μέσα στη Βουλή το ΚΚΕ για το θέμα. Δεν θέλω να πω αναλυτικά, είναι καταγραμμένα στα πρακτικά της Βουλής.